Να σας καλωσορίσω όλους και όλες στη σημερινή ημερίδα για την αριστεία. Η αριστεία αφορά κάθε κλάδο της επιστήμης και κάθε κατεύθυνση της έρευνας και της διδασκαλίας χωρίς θεματικές προτεραιότητες. Η δράση αυτή έχει σκοπό να χαρτογραφήσει τις διακρίσεις στα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα, να δημιουργήσει ένα πλαίσιο για την αναγνώριση της αριστείας, να αποτυπώσει βέλτιστες πρακτικές, να κινητοποιήσει όλους τους επιστημονικούς κλάδους, να δημιουργήσει εξωστρέφεια στην ακαδημαϊκή κοινότητα, να δώσει ένα παράδειγμα, το ίσως το κυριότερο, στους νέους ανθρώπους και στους φοιτητές μας και να συμβάλλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα. Θέλω να σας μεταφέρω ένα χαιρετισμό του Υπουργού Παιδείας, του κυρίου Αρβανιτόπουλου, για τη σημερινή ημέρα της αριστείας και της καινοτομίας. Όπως έχουμε δηλώσει πολλές φορές στο παρελθόν, είναι πεποίθησή μας ότι μόνο μέσα από την παιδεία ο τόπος θα μπορέσει να βγει από την κρίση οικονομική και κυρίως αξιακή. Και μιλώντας για παιδεία, εννοούμε πέρα από τη γνώση και τη διάθεση για γνώση, τις αρχές, το αξιακό μας σύστημα, την αριστεία. Σήμερα, στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση υπάρχουν νησίδες αριστείας και το είπε και ο κύριος Γενικός. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Ο μέσος όρος πρέπει να ανεβεί για να ελπίσουμε σε καλύτερο μέλλον. Λοιπόν, πώς θα επικρατήσει όμως η κουλτούρα της αξιοκρατίας και της αριστείας? Η αξιολόγηση οδηγεί στην αξιοκρατία. Αυτό είναι μια γενική αρχή η οποία είναι γνωστή στον υπόλοιπο κόσμο και πρέπει και εμείς να το καταλάβουμε στη χώρα μας ότι αυτό είναι μια οδός προς αυτή την κατεύθυνση και η μόνη οδός. Μια από τις προτεραιότητες, βασικές προτεραιότητες για την οποία γίνεται και η συζήτηση στη διπλανή αίθουσα αυτή τη στιγμή, που έχει βάλει η Γενική Γραμματεία, είναι η αναδιάρθρωση και η δημιουργία ενός ευέλικτου ερευνητικού ιστού της χώρας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δημιουργούνται μεγάλες, διασυνδεμένες, ευέλικτες και ανοιχτές υποδομές, ερευνητικές υποδομές. Ανοιχτές υποδομές δεν σημαίνει δωρεάν, σώνει και καλά, αλλά δεν υπάρχουν αποκλεισμοί. Παράδειγμα τέτοιας υποδομής είναι, αν θέλετε, οι ψηφιακές βιβλιοθήκες. Παράδειγμα τέτοιας υποδομής είναι οι συμφωνίες που γίνονται με τους εκδότες για την δωρεάν πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες που παρέχουν. Ένα νέο το οποίο για μερικούς πάλι είναι καλό και για μερικούς είναι κακό είναι ότι από εδώ και πέρα η χρηματοδότηση από το νέο ΕΣΠΑ, από την προγραμματική δηλαδή συμφωνία, θα γίνεται σε επιλεγμένους τομείς και μόνον στη λογική της έξυπνης εξειδίκευσης, smart specialization. Η πρωτοπή των καιρών μας είναι τολμήστε να αλλάξετε τώρα και αμέσως μετά να αλλάξετε ξανά. Είναι βέβαιο ότι κατά κύριο λόγο αυτό το μήνυμα μπορούν να το έχουν εστερνιστεί άμεσα οι φορείς της γνώσης και της επιχειρηματικότητας που βρίσκονται στην πρωτοπορία της προσπάθειας δημιουργίας συνθηκών προόδου και ανάπτυξης στη χώρα μας. Σας ευχαριστούμε και παρακαλούμε να συνεχίσετε τις προσπάθειές σας. Θεωρώ ότι όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουμε συνταχθεί σε αυτό που έχει περιγραφεί στο Ευρωπαϊκό Γίγνεσθε, πως για να γίνει η Ευρώπη μια οικονομία και μια κοινωνία που βασίζεται στη γνώση, θα πρέπει να βασιστούμε σε κάποιους παραμέτρους και θα πρέπει να στοχοθετήσουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα που συνδέονται με την έρευνα και την καινοτομία, να δούμε το ανθρώπινο δυναμικό και την βελτίωση και αυτοβελτίωσή του, να δούμε τα ζητήματα της αριστείας και όλα αυτά μαζί να είναι παράμετροι που θα οδηγήσουν σε συνεργασία στην ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα. Αυτό που θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο είναι ότι η αριστεία δεν είναι προϊόν τυχαιότητας. Είναι το πρώτο πράγμα που θέλω να τονίσω. Μάλιστα είδαμε σήμερα, με ιδιαίτερη χαρά, αν θέλετε αυτό είναι και ένα ξεχωριστό συμπέρασμα, ότι η αριστεία δεν έχει χρώμα, βρίσκεται παντού. Σήμερα με ιδιαίτερη χαρά είδα ότι βρίσκεται σε όλους τους κλάδους των επιστημών, όχι μόνο θετικές, κοινωνικές επιστήμες, παιδαγωγικές επιστήμες κλπ. Η αριστεία είναι ο μεγάλος μας στόχος, είναι ο τελικός μας στόχος. Φαντάζομαι θα συμφωνήσετε ότι όχι. Το μέσον είναι, το εργαλείο. Διότι ο μεγάλος μας στόχος δεν είναι απλά και μόνο η αριστεία, είναι μέσω της αριστείας η ανάπτυξη. Διότι ελπίζω να συμφωνήσετε όλοι ότι στη θέση που βρισκόμαστε σήμερα σαν χώρα και σαν κοινωνία, έχοντας χάσει άλλα μεγάλα τρένα της ανάπτυξης, όπως είναι η βιομηχανική, τι μένει τελικά? Η καινοτομία. Μόνο πως η καινοτομία κρύβει από πίσω της αριστεία στην έρευνα.